Κυρία Χρυσταρά, πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας ο αντικαπνιστικός νόμος και ερχόμαστε εσάς για να σας ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα αν έχει απόδοση ένας τέτοιος νόμος που βάζει τους καπνιστές να βγαίνουν έξω για να κάνουν το τσιγάρο τους όσον αφορά το παθητικό κάπνισμα και αν με αυτό το τρόπο υπάρχει, θα καταφέρουμε να μειώσουμε και το κάπνισμα των Ελλήνων. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε, αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε μία έτσι ροπή, ξέρεις, λίγο σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Οι Έλληνες προσπαθούν να κόψουν το τσιγάρο. Νομίζω ότι η διακοπή καπνίσματος είναι πολιτισμός. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι όντως δεν μπορούμε να ζούμε σε τέτοια περιβάλλοντα. Γι' αυτό και το Υπουργείο πια μπήκε σε αυτούς τους νόμους. Θα δούμε πόσο θα συμμορφωθεί ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι όταν πάμε στο εξωτερικό όλοι το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει, ότι προσαρμοζόμαστε. Νομίζω ότι κάπως έτσι απλά θέλει λίγο το χρόνο του ότι θα τα καταφέρουμε και εδώ. Αν και έχω πληροφορίες ότι ο κύριος Κικίλιας, ο υπουργός μας, έχει έννοια πάντα τους υγειονομικούς. Δηλαδή έχουμε θέμα με τους γιατρούς που καπνίζουν, με το νοσηλευτικό προσωπικό, να το πούμε και αυτό. Που δεν δίνει το καλό παράδειγμα. Που δεν δίνουν το καλό παράδειγμα, ναι. Αυτό είναι γεγονός. Το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό σε γυναίκες που καπνίζουν, πώς το αυτό το βλέπουμε χρόνια, γι' αυτό και βλέπουμε πια, ας πούμε, ο καρκίνος του πνεύμονα να έχει εξομοιωθεί στους άντρες και στις γυναίκες, που παλιά δεν το είχαμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή βλέπαμε μεγάλα ποσοστά στους άντρες, οι γυναίκες ήταν πολύ πίσω. Επειδή όμως τώρα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της τελευταίας 20ετίας, πια οι γυναίκες όντως καπνίζουν περισσότερο. Και μάλλον με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται παλιά και το πόσο ζημιά κάνει τελικά το κάπνισμα, γιατί λέγαμε ότι οι χείρους δεν βλέπεις, χείρες βλέπεις. Βλέπουμε ότι αυξήθηκε το κάπνισμα στις γυναίκες και έτσι έχουμε καρκινοπάθειες συνεχείς. Ναι, έχουν εξομοιωθεί λίγο τα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα βλέπουμε αύξηση και σε άλλους καρκίνες, εκτός από τον καρκίνο του πνεύμονα. Συνδέονται αυτοί με το κάπνισμα. Βέβαια, μα το κάπνισμα δεν κάνει μόνο στο πνεύμονα, που είναι ένα στους τέσσερις, ας πούμε, που θα νοσήσει από καρκίνο. Συνδέεται και με άλλους καρκίνους, μα του φάρυγγα, μα του γαστρεντερολογικού συστήματος, της ουροδόχου κύσος, δεν το συζητώ, που έχει άμεση σχέση, του προστάτη. Συνδέεται, είναι προκλητικός παράγοντας για όλους αυτούς τους καρκίνους. Άρα βλέπουμε τα αποτελέσματα του καπνίσματος και στις γυναίκες. Η αποτροπή, αυτό η καταστολή, το κυνήγημα του καπνίσματος μπορεί να λειτουργήσει θετικά σε κάποιον που θέλει να κόψει το κάπνισμα, δηλαδή να οδηγήσει προς μείωση του καπνίσματος ή τελικά λειτουργεί αντίθετα. Μήπως πρέπει να πάμε σε άλλη λογική, στις κλινικές διακοπής καπνίσματος, σε τρόπους που βοηθάνε κάποιον να σταματήσει το κάπνισμα. Καταρχήν έχει γίνει λίγο και μεγάλη ζημιά και με τα ηλεκτρονικά. Δηλαδή, επειδή νομίζουμε ότι είναι αθώα, βλέπουμε την νεολαία να κρατάει ένα ηλεκτρονικό. Εκεί έχουμε λίγο θέμα. Δηλαδή, ενώ πάμε για καλύτερα, λίγο κάνουμε πισωγύρισμα. Το να γλιτώνει ο άλλος τσιγάρο, έτσι μια ποσότητα τσιγάρο την ημέρα, δεν είναι λίγο πράγμα. Δηλαδή, νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα το να μην. Συν ότι γλιτώνουμε και από το παθητικό κάπνισμα. Δηλαδή, δεν μπορούν να έχουν τα παιδιά μας σε ένα χώρο που ο άλλος θέλει να καπνίσει. Δικαίωμα έχει και ο ένας, δικαίωμα έχει και ο άλλος. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το κάπνισμα πια βλάπτει σοβαρά την υγεία. Και η τελευταία ερώτηση. Ήδη το είπατε. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και πλέον και αυτά τα τσιγάρα τα που είναι μεταλλακτικά. Όχι μόνο το άτομο, το άλλο με το τσιγάρο που είναι υποτίθεται με το βράσιμο, με το βρασμένο καπνό. Αυτά δεν κάνουν κακό. Αυτά θα δούμε με τα αναλύσεις μετά από χρόνια. Ήδη έχουμε κάποια προβλήματα. Βλέπουμε περίεργες λοιμώξεις και στην Αμερική έχουμε τέτοια κρούσματα. Είναι γεγονός ότι δεν πρέπει τίποτα να μπαίνει στο πνεύμονα. Οτιδήποτε εισπνέουμε είναι τοξικό. Ήδη η ατμόσφαιρά μας είναι πολύ επιβαρημένη. Το να ρίχνουμε μέσα ατμό, καπνό, νικοτίνες, οτιδήποτε αυτά πρέπει να το σταματήσουμε.